Πολίτικο. Απελπισία στο Κίεβο ενώ οι Ρώσοι προελάβουν σε Τορέτς και Ποκρόβς. Βίντεο με τραυματισμένο μισθοφόρο που μίλησε γαλλικά. Το ότι οι Γάλλοι εθελοντές και μισθοφόροι πολεμούν στην Ουκρανία λοιπόν έχει γραφτεί στον ξένο τύπο εδώ και μεγάλο διάστημα, αλλά τώρα έχουμε βίντεο που δείχνει πιθανόν τραυματισμένο Γάλλο μισθοφόρο. Αυτός είναι ένας Γάλλος στρατιώτης στην Ουκρανία. Αυτός που τραυματίστηκε στο φορείο φώναζε στα γαλλικά «Το μπράτσο μου, το μπράτσο μου». Πρόκειται είτε για εθελοντή που συνδέεται με Ουκρανική μονάδα είτε μέλος της Διεθνούς Λεγιώνας, αναφέρει πηγή στο X. Οι Ρώσοι τώρα προελάβουν σε Τορέτς και Ποκρόβς. Την ίδια στιγμή το Politico.eu αναφέρει ότι παρά τις πρόσφατες ανακοινωθείς σε συμφωνίες ασφαλείας και τα πακέτα βοήθειας, τα Ουκρανικά στρατεύματα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να σταματήσουν την προέλαση των Ρώσων στην πρώτη γραμμή. Δεν πρόκειται για αδιέξοδο, αλλά για μια προβληματική κατάσταση, δήλωσε στο Bloomberg ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι Ουκρανικές δυνάμεις υποχωρούν κατά μήκος τμήματων της πρώτης γραμμής υπό σκληρή ρωσική πίεση. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε για την δύσκολη κατάσταση την έλλειψη όπλων για τους στρατιώτες του. Αυτό είναι επίσης πιθανό να αυξήσει την πίεση από το Κίεβο κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα προς τους συμμάχους ώστε να επιταχύνουν οι Ουκρανοί ταχύτερες παραδόσεις όπλων. Ένα πρόβλημα μπορεί να λυθεί αν υπάρχουν εργαλεία και επιθυμία. Έχουμε την επιθυμία, αλλά τα εργαλεία δεν έχουν έρθει. Έχουμε ταξιαρχίες χωρίς όπλα. Έχουμε 14 ταξιαρχίες που δεν έχουν τα κατάλληλα όπλα, που έχουν ήδη ψηφιστεί και αποφασιστεί σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο ίδιος. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι τα όπλα έρχονται αργά δυστυχώς. Σήμερα πρέπει να προστατεύσουμε ό,τι έχουμε. Θα ξεκινήσουμε επιθετική δράση όταν θα είμαστε έτοιμοι. Όταν φτάσουν τα όπλα, δεν θα είμαστε εκεί. Ο Γενικός Διοικητής του Ουκρανικού Στρατού, στρατηγός Αλεξάνδερ Σίρσκι, επεσήμανε επίσης την έλλειψη καλά εκπαιδευμένων και με κίνητρα στρατευμάτων ως βασικό πρόβλημα. Ωστόσο, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η κατάσταση με τα στρατεύματα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από 3 μήνες. Η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, τέλος, εκμεταλλεύτηκε την τρέχουσα κατάσταση. Ως αποτέλεσμα, οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν γρήγορα να φτάσουν στην περιοχή όπου αρχικά υποτίθεται ότι ήταν η κύρια γραμμή άμυνας των Ουκρανικών δυνάμεων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.